Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μία ωρίτσα. Κοντά μου σήμερα έχω τον δόκτορ Γεράσιμο Χουλιάρα, κύριο ερευνητή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλησπέρα σας κύριε Χουλιάρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα μας σήμερα είναι η σεισμική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο. Να ξεκινήσουμε με ένα στην ουσία φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη μέχρι και σήμερα, μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή της Αμφίκλειας. Ο πρώτος έγινε στις 7 Αυγούστου και ο δεύτερος πριν από μία εβδομάδα σχεδόν. Είναι ένας μήνας διαφορά, έτσι δεν είναι, από τους δύο σεισμούς? Όχι, όχι, δεν έχουν γίνει δύο σεισμοί. Έχουν γίνει... Ο πρώτος σεισμός ήταν ο Πεντάρης που έγινε 7 Αυγούστου. Μετά έγινε 4,9 μετά από 2-3 μέρες. 4,7 την πρώτη εβδομάδα, αλλεπάλληλοι 4,5. Και μετά από 1,5 μήνα την περασμένη εβδομάδα πάλι άλλος ένας 4,9. Δηλαδή έχουμε μια ακολουθία με ισχυρούς σεισμούς. Δεν έχουμε μια φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία που μετά από ένα πεντάρι θα ακολουθήσουν 10-20 τεσσάριδες και θα σβήσει η ακολουθία. Έχουμε μια ακολουθία που επί 1,5 μήνα χτυπάει με σεισμούς πάνω από 4,5 ρίχτερ, 4,8, 4,9 όπως είπατε κι εσείς. Οπότε έχουμε μια ισχυρή ακολουθία που δεν θα τη χαρακτήριζα εγώ επουδενή τρόπο μετασεισμική ακολουθία. Μιλάμε, επομένως, ήσασταν ο πρώτος που δήλωσε και σε πρωτοσέλιδο του zoogla.gr αναφέρατε στην έρευνα που έκανε το zoogla.gr ότι ο σεισμός στις 7 Αυγούστου δεν ήταν ο κύριος σεισμός. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια σεισμική ακολουθία με ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Ναι, ακριβώς. Επειδή είπατε ότι ήμουν ο πρώτος, δεν ήμουν ο πρώτος. Βασικά, ο πρώτος επιστήμονας που έδειξε ότι θα έχουμε μια ισχυρή ακολουθία σε αυτή την περιοχή ήταν ο Παναγιώτης ο Βαρότσος και η ομάδα του. Αυτό το δείξανε με το να δημοσιεύσουν στο Κορνέλ στις 13 Ιουνίου ότι επίκειται μεγάλη σεισμική δραστηριότητα στην κεντρική Ελλάδα με επιστημονικά δεδομένα και με έναν χάρτη ο οποίος περιλαμβάνει και την περιοχή της Λαμίας. Τα σήματα, είναι ο χάρτης τα που βλέπουμε. Που βλέπετε να τώρα μας το αναλύσετε λίγο τι ακριβώς, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς δείχνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, όπως ξέρετε, η ομάδα VAN από το 1981 παρατηρεί το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Γης. Έχει διαπιστώσει ότι πάρα πολλές φορές το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Γης αλλάζει πριν από τη γένεση μεγάλων σεισμών. Υπάρχει ένας σταθμός του VAN στη Λαμία, εκεί που βλέπετε την κουκίδα πάνω αριστερά, στο Γοργοπόταμο συγκεκριμένα. Από εκείνο το σταθμό κατεγράφησαν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά σήματα τον Απρίλιο-Μάιο, οπότε η ομάδα VAN γνώριζε ότι θα επακολουθήσει μια ισχυρή σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή. Πραγματικά σε 7 Αυγούστου επιβεβαιώθηκε η ομάδα. Αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτή η παρουσίαση έγινε στις 13 Ιουνίου το 2013. Ναι, ναι. Η πρώτη δημοσίευση στο Κορνέλ, ναι, 13 Ιουνίου δημοσιεύτηκε. Όπου εκεί ο κύριος Βαρότσος στην ουσία ανέφερε ότι υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα για την κεντρική Ελλάδα. Mm-hmm. Στο παραλληλόγραμμο το οποίο δείχνετε και εσείς τώρα αυτή τη στιγμή, από τη Λαμία μέχρι νότια Κορινθιακό Αττική, όλο αυτό το παραλληλόγραμμο ότι θα περίμενε ιδιαίτερη διέγερση, όπως απεδείχθη τον τελευταίο 1,5 μήνα η διέγερση αυτή υπάρχει στην περιοχή της Λαμίας με τους αλλεπάλληλους πεντάριδες εκεί πέρα, 4,9-4,8 και παρακολουθούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο, γιατί όπως γράφει και ο καθηγητής στη δημοσίευσή του, δεν αφορά ένα συγκεκριμένο σεισμό, αφορά μια ακολουθία σεισμών και ισχυρή ακολουθία σεισμών. Αυτό διαπιστώνουμε και μετά από 1,5 μήνα. Οπότε εμείς οι λίγοι που ασχολούμαστε με ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα κοιτάμε αυτό το παραλληλόγραμμο και να δούμε πώς πάει η σεισμικότητα και σε άλλες περιοχές. Δεν είναι μόνο η Λαμία όπως βλέπετε, είναι η περιοχή του Κορινθιακού. Είναι αρκετές επικίνδυνες περιοχές αυτό το παραλληλόγραμμο. Οπότε καλό είναι ο σεισμολόγος να μην γίνεται δημόσιος καθησυχαστής. Ο σεισμολόγος οφείλει να λέει την αλήθεια και αυτά που μετράει.
Άρα στην ουσία έχουμε ένα φαινόμενο που συνεχίζεται. Η περιοχή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη διέγερση. Ακριβώς. Χρησιμοποιώ όρους που εσείς έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν μέσω του ζούγκλα.gr και της κατηγορίας παρατηρητήριο σεισμών. Μαζί το κάνουμε, κυρία Παπατσάκη. Αναφέρατε ότι μέχρι στις 18 Αυγούστου αναφέρατε ότι είχαν γίνει 1.300 μετασεισμοί στην περιοχή. Μην χρησιμοποιήσετε τη λέξη ξανά μετασεισμό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί περίπου 1.900, πλησιάζουμε τους 2.000 σεισμούς σε 1,5 μήνα. Με μέγεθος? Με μέγεθος από 5 ρίχτερ μέχρι μισό ρίχτερ. Κάθε σεισμός που καταγράφουμε είναι ένας σεισμός τον οποίο μελετάμε. Καταγράφουμε σεισμούς από 0,2-0,3 ρίχτερ μέχρι σεισμούς 5 ρίχτερ που έχουμε καταγράψει. Όπως σας είπα, μέχρι στιγμής έχουμε καταγράψει περίπου στους 10 σεισμούς, ισχυρούς σεισμούς. Ισχυρούς σεισμούς εννοώ σεισμούς που έχουν δημιουργήσει προβλήματα ήδη στις κατοικίες, στα παλιά σπίτια. Αυτοί είναι σεισμοί που ξεπερνάνε τα 4,5 ρίχτερ. Στον 1,5 μήνα έχουμε γράψει περίπου 10 τέτοια δεδομένα. Και η συνεχής καταπώνηση από αυτούς τους ισχυρούς σεισμούς τη βλέπουμε ξεκάθαρα στα κτίρια. Είναι πάνω από 500 κατοικίες που έχουν υποστεί βλάβες. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον καθηγητή, τον κύριο Σπυράκο, ο οποίος θα βρίσκεται κοντά μας σε λίγο στο τηλέφωνο. Στο χάρτη που δείχναμε πριν από λίγο, να μας πείτε ακριβώς, είναι μέσω της ιστοσελίδας του Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτή τη στιγμή γίνονται σεισμοί. Συνεχίζεται. Αν μπορούμε να πλησιάσουμε το σημείο που αριστερά, δηλαδή εκεί που υπάρχουν οι μπλε κουκίδες. Εκεί που εστιάζεται τώρα, εκεί που είναι οι μπλε κουκίδες. Όπως βλέπετε, αυτή η δραστηριότητα είναι αρκετά μακριά από το ρήγμα της Αταλάντης, το οποίο φαίνεται με κόκκινο, ας πούμε, ακολουθεί την ακτογραμμή. Οπότε βλέπετε ότι αυτοί οι σεισμοί είναι 20 με 30 χιλιόμετρα μακριά από το συγκεκριμένο και επικίνδυνο ρήγμα, έτσι. Οπότε αυτό ήταν και η πρώτη μας ανησυχία με την εκδήλωση του σεισμού, είναι αν πρόκειται αυτοί οι σεισμοί να οφείλονται στο ρήγμα της Αταλάντης, διότι αυτό μας ανησυχούσε, διότι το ρήγμα της Αταλάντης είναι το μεγαλύτερο ρήγμα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο. Και είναι ένα ρήγμα πάρα πολύ επικίνδυνο που έχει δώσει οχτάρια στο παρελθόν. Εσείς από την αρχή όμως αποκλείσατε το ενδεχόμενο να έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Αταλάντης. Ναι, όπως βλέπετε και εσείς, κοιτώντας τα επίκεντρα του σεισμούς που γίνονται, που είναι αρκετά μακριά από το ρήγμα της Αταλάντης, αλλά και οι μηχανισμοί γένεσης των σεισμών, η δυναμική δηλαδή, η ενέργεια που δίνουν αυτοί οι σεισμοί, μας δείχνει ότι δεν οφείλεται στο ρήγμα της Αταλάντης. Αυτό βέβαια είναι καθησυχαστικό. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Ο καθηγητής, ο κύριος Βαρότσος, ανέφερε στην έρευνα που δημοσιεύθηκε μέσω του Πανεπιστημίου Κορνέλ στις 13 Ιουνίου, πως τα ρήγματα είναι αγώγιμοι διάδρομοι. Ακριβώς. Δεν μπορούν να καταγραφούν οπουδήποτε ηλεκτρικά σήματα. Τα σημεία είναι συγκεκριμένα, γι' αυτό έχει πιστεί η διεθνής κοινότητα. Ναι, σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Για να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται από το πέτρωμα. Όταν πιέζεις ένα πέτρωμα, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, διότι το 80% των πετρωμάτων του στερεού φλοιού της γης είναι ηλεκτρικά φορτισμένα. Είναι ένα φαινόμενο, να το εξηγήσω με απλά λόγια, όπως έχουμε την τζακμακόπετρα, δηλαδή που ασκούμε μία πίεση σε ένα πέτρωμα και μας δίνει σπινθήρα, ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό ακριβώς το φαινόμενο μελετάει και η ομάδα ΒΑΝ από το 1981. Εδώ βλέπουμε την προτελευταία, μάλλον, κύριε Χουλιάρα, δημοσίευση από την ομάδα ΒΑΝ και συγκεκριμένα από τον κύριο Βαρότσο, 13 Ιουνίου 2013. Αλλά υπάρχει ακόμα μία έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε... Κοιτάξτε, η ακολουθία τώρα που ακολουθεί το ΒΑΝ... Στις 13 Αυγούστου. Είναι όταν βλέπουμε ηλεκτρικά σήματα, δημοσιεύουμε τα ηλεκτρικά σήματα,
εκτιμάμε σε ποια περιοχή περιμένουμε σεισμικότητα, έτσι ώστε για να είναι και κατοχυρωμένη η μεθοδολογία επιστημονικά, έτσι, γιατί δεν, κάποιος θα έλεγε, εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αλλά βλέπεις ότι η ομάδα δημοσιεύει πριν, περιμένει, με άκρα μυστικότητα, αυτά τα σήματα δεν διαραίουν σε κανέναν, για να μην δημιουργηθεί βέβαια πανικός, είναι επιστημονικό το ενδιαφέρον καθαρά της ομάδος. Οπότε η πρώτη που δείξατε κι εσείς τώρα, αυτή που δείχνετε τώρα, είναι τα σήματα που κατεγράφησαν στο Γοργοπόταμο, και εφόσον εκδηλώθηκε ο σεισμός 1,5 μήνα μετά τον Αύγουστο, μετά 7 Αυγούστου εκδηλώθηκε ο πρώτος σεισμός, ο Πεντάρης, 13 Αυγούστου, μια εβδομάδα μετά, επανήλθε η ομάδα με δεύτερη δημοσίευση στις 13 Αυγούστου, που επιβεβαιώνει ότι ξεκίνησε μια σεισμική ακολουθία στην περιοχή που περιμένανε, και ότι αυτό δείχνει ότι θα έχουμε και μια συνέχεια. Όπως φαίνεται, πράγματι έχουμε συνέχεια μέχρι και σήμερα, και πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δημοσίευσεις. Μάλιστα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σπυράκο, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ειδικός σε θέματα αντισεισμικών κατασκευών. Καλησπέρα σας, κύριε Σπυράκο. Καλησπέρα, κύριε Πατσάκωνα και κύριε Πουλιάρα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά, εσείς την Παρασκευή κάνατε μία ενημερωτική παρουσίαση για το θέμα των σεισμών με κι άλλους συναδέλφους σας, και συγκεκριμένα αναφερθήκατε στα θέματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις της περιοχής όπου αυτή τη στιγμή έχουν σημειωθεί αρκετοί σεισμοί, όπως ανέφερε και ο κύριος Χουλιάρας. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην περιοχή και τι είδατε εσείς από την έρευνα που κάνατε? Κοιτάξτε, έγινε την περασμένη Παρασκευή στα Καμένα Μπούλα με πρωτοβουλία του ΔΕ Κεντρικής Ελλάδας μία συνάντηση με παρουσιάσεις. Βασικά παρουσίασε και έγινε μια παρουσίαση και από την ΙΑΣ για το διαδικαστικό θέμα της έκδοσης αδειών για τις επισκευές. Οπωσδήποτε είναι σε αναστολή όλες οι δραστηριότητες όσον αφορά στην αδειοδότηση και στους ελέγχους των κατασκευών, διότι, και έδωσα και εγώ μια ομιλία σχετικά με τις επισκευές των σεισμοπλήκτων, αλλά και επίσης την ενίσχυση υφισταμένων κατασκευών οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερες στρωτότητες. Γιατί έκανα μια, ας πούμε, επισκέφθηκα και άλλες περιοχές της Φιώτιδας και διαπίστωσα ότι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές κατασκευές με κάποιες στρωτότητες που, αν καλείς προληπτικά με πολύ μικρή δαπάνη επέμβει, θα μπορέσει να ενισχύσει την κατασκευή του πάρα πολύ σημαντικά, έτσι ώστε σε ένα ενδεχόμενο σεισμό να μην υποστούν οι κατασκευές αυτό το οποίο είδαμε σήμερα στους συγκεκριμένους σεισμούς. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο αυτή την περιοχή, αλλά και για την Ελλάδα. Υπάρχουν στρωτότητες κατασκευές που μία κολόνα, ένα υποστήλωμα ή περισσότερες κολόνες υποστήλωμα, στα οποία μπορούμε να επέμβουμε με εύκολες διαδικασίες και πολλές φορές και χωρίς υπολογισμό, και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε σημαντικά την ατσιμική συμπεριφορά της κατασκευής. Λοιπόν, αναφέρθηκε σε αυτά τα δύο θέματα. Αυτό το οποίο με είχε, οπωσδήποτε καταλαβαίνετε, υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την παρουσίαση, όχι μόνο από μηχανικούς αλλά και από τοπικούς παράγοντες, αλλά και από σεισμοπαθείς. Αυτό το οποίο αναδείχθηκαν πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο θέμα της αποκατάστασης των κατασκευών, όπως το θέμα το οικονομικό, το θέμα των τιμολογίων, κατά πόσον τα τιμολόγια για τον υπολογισμό των επισκευών είναι επίκαιρα, για τις αμοιβές των μηχανικών και πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι πρακτικά όσον αφορά την επισκευή των κατασκευών αυτών. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι επισκέφτηκα μετά την ομιλία περιοχές σεισμόπληκτες και κατασκευές τις οποίες είχα προσέξει με ιδιαίτερη επιμέλεια πριν από το σεισμό,
και τις οποίες είδα ακολούθως μετά τον δεύτερο, ας πούμε, πρόσφατο γεγονός με ισχυρό σεισμό που συνέβη. Λοιπόν, διαπίστωσα ότι οι βλάβες αυτές ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικές. Και επομένως, αυτό μπορεί να έχει συμβεί και σε άλλες κατασκευές. Επομένως, κατασκευές οι οποίες είχαν την πρώτη φορά θεωρηθεί με το 5,1 και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν, είχαν θεωρηθεί ότι είναι πράσινες ή και ορισμένες κίτρινες, μπορεί μετά το τελευταίο συμβάν της ακολουθίας να έχουν χαρακτηριστεί ορισμένες πράσινες να έχουν γίνει κίτρινες και ορισμένες κίτρινες να έχουν γίνει κόκκινες. Περιττώ να αναφέρω ότι πολλές που ήταν κίτρινες με ορισμένες βλάβες να είναι ακόμα περισσότερο επιβαρημένες σε αυτό το οποίο έχουν υποστεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει από μέρους της πολιτείας να γίνει πάλι ένας έλεγχος σε κατασκευές για να μπορέσουν να αξιολογηθεί η κατάσταση. Κύριε Σπυράκο, έχετε μιλήσει με τους αρμόδιους. Υπάρχει περίπτωση να γίνει ξανά μία έρευνα στην περιοχή από τον ΟΑΣΠ, από... Πρέπει. Όχι, κοιτάξτε, αρμόδια είναι η ΑΣ. Η ΑΣ είναι αρμόδια, η οποία πιστεύω ότι θα δραστηριοποιηθεί σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να επανεξετάσει, αν όχι όλες, ένα μέρος κατασκευών, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί. Επομένως, πιστεύω γιατί υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και στην περιοχή, αλλά και γενικότερα για το τι πρόκειται να γίνει. Και εντάξει, γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε σε μια χώρα, κύριε Χουλιάρα, όπως έχετε πει και εσείς αρκετές φορές, που είναι σεισμογενής, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι, νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να... Πάντως, είναι πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν πάθει βλάβες και πιστεύω ότι τώρα μετά από το νέο... τις νέες ισχύες δονήσεις από τη σεισμική ακολουθία θα έχουν και, όπως είπα πριν από λίγο, και άλλα επηρεαστεί και άλλα θα έχουν υποστεί ακόμα μεγαλύτερες βλάβες. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτά επομένως, τα σπίτια ή τα κτίρια. Και ορισμένα κτίρια τα οποία δεν είχαν υποστηλώσει θα πρέπει να υποστηλωθούν. Είναι και αυτό ένα θέμα. Υπάρχουν όμως αρκετά κτίρια και σπίτια, κύριε Σπυράκο, όπως έχετε αναφέρει, που δεν κατοικούνται πλέον. Δηλαδή, μετά από τους σεισμούς, ο κόσμος έχει φύγει. Κοιτάξτε, όσοι είχαν τη δυνατότητα να φύγουν γιατί είχαν συγγενείς ή δόθηκαν κάποια χρήματα από το κράτος σαν αρρωγή για να μείνουν σε ξενοδοχεία, έχουν φύγει. Αλλά νομίζω ότι και αυτά τα χρήματα λιγοστεύουν και επομένως θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ως ανθρώπους. Αφενός και αφετέρου θα πρέπει να... ιδιαίτερα για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν δεύτερη κατοικία, αλλά είναι πρώτη κατοικία, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι οπωσδήποτε να απομακρυνθούν και κάπου να τοποθετηθούν. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας άμεσα σε αυτή την κατεύθυνση, από μέρος της πολιτείας και ιδιαίτερα της ΙΑΣ. Πάντως είναι γεγονός, αν μπορώ και εγώ να πω κάτι, είναι γεγονός, εγώ τουλάχιστον παρατήρησα, δουλεύω 25 χρόνια στο αστεροσκοπείο, είναι η πρώτη φορά που βλέπω ότι αμέσως με την εκδήλωση του σεισμού ο κύριος Σπυράκος και συνεργεία του ΟΑΣΠ φύγανε κατευθείαν. Την ίδια μέρα πήγανε απάνω, γίνανε αυτοψίες, επανήλθαν με δευτεροβάθμιο έλεγχο. Τουλάχιστον για 10 μέρες βρισκόντουσαν. Βλέπω μια πολύ θετική δραστηριοποίηση του αντισεισμικού σχεδιασμού. Και σε αυτό μπράβο τους. Όντως, κύριε Κουλιάρα, όντως αυτό το οποίο διαπίστωσα και εγώ δεν είναι η ανταπόκριση του κράτους, ήταν άμεση στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως να επηρεάσει την λειτουργία της ΙΑΣ στο μέλλον, διότι και εκεί θα έχουν άμεσες, πιστεύω έτσι ακούγεται, κινητικότητες. Θέματα περικόπων, κινητικότητας κλπ. Λοιπόν, αυτό τα έχουμε θέμα... και εμείς στο σεισμολογικό, κύριε καθηγητά. Και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Πάτρα με την κινητικότητα θα μείνουν χωρίς βάρδιες, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό σημαίνει και τη διάλυση του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων, έτσι. Γιατί το Εθνικό Δίκτυο απαρτίζεται από 4 φορείς. 3 είναι πανεπιστημιακοί και το αστεροσκοπείο, βέβαια, που συνεχίζει και λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Αλλά όταν φεύγουν τα 2/3 του δικτύου, καταλαβαίνετε κι εσείς τι πρόβλημα μεγάλο θα υπάρξει.
Είναι ορισμένοι τομείς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Βέβαια, επίσης είμαστε στο χώρο αυτό, το χώρο των ευαίσθητων των σεισμών και της προστασίας. Είστε καθηγητής. Μπορώ να πω ότι και εγώ σε εργαστήριο, το εργαστήριο της Εθνικής Πολιτεχνείου. Είστε καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κύριε Σπυράκο. Έχουμε μια τράπεζα εδώ, με την οποία πραγματοποιούμε όχι μόνο μελέτες για να ερευνητικές και εκπαιδευτικόρες για τους πολιτικούς μηχανικούς να γνωρίζουν πώς θα σχεδιάσουν μια κατασκευή σε σεισμό και ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα. Αυτό το εργαστήριο τώρα, αν από αυτό αφαιρεθούν 2-3 άτομα κλειδιά τεχνίτες που χρησιμοποιούν την τράπεζα, θα υπάρχουν τα αποτελέσματα, θα έχετε καταλαβαίνετε δυσανάλογα. Και είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, κρίσιμο, και χρειάζεται νομίζω η πολιτεία να δει αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είμαστε μόνο εμείς βέβαια, είναι και άλλοι. Το Γεωργιανομικό Ινστιτούτο, όπως ανέφερε ο κ. Βουλιάρας, που πρέπει να τα δει η πολιτεία με ένα μάτι ιδιαίτερα προσεκτικό. Διότι αν χάσουμε ανθρώπους κλειδιά σε αυτές τις θέσεις, τότε θα πληρώσουμε δυσανάλογα το τίμημα. Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει κατάληψη, έτσι δεν είναι, κύριε Σπυράκο, με τα εργαστήρια? Ναι, σωστά. Η κατάληψη και απεργία κλπ. Υπάρχει στο Πολυτεχνείο. Δυσχεραίνει, καταλαβαίνετε, το θέμα και το εδακτικό. Δεν γίνονται μαθήματα, γίνονται εξετάσεις. Δεν γράφονται οι νέοι φοιτητές. Είναι ένα πρόβλημα όντως για τους φοιτητές. Υπάρχει αυτή η ανησυχία, υπάρχει όμως και η μεγάλη ανησυχία της επόμενης μέρας, εάν φύγουν άνθρωποι από θέσεις και τόσοι πολλοί και σε κρίσιμες θέσεις, ώστε δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή, η αυριανή μέρα είναι μια μέρα μαύρη. Εσείς βλέπετε να συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις, κύριε Σπυράκο? Αυτή τη βδομάδα σίγουρα δεν θα είναι ανοιχτό το Πολυτεχνείο. Και πιστεύω θα ληφθούν αποφάσεις την άλλη εβδομάδα για τη συνέχεια. Εξαρτάται και από το τι θα κάνει η πολιτεία. Δεν εξαρτάται μόνο από τους καθηγητές και το προσωπικό, αλλά και η πολιτεία πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Δηλαδή είναι αμφίδρομο. Μάλιστα. Το θέμα είναι αμφίδρομο. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία και, κύριε Χουλιάρα, σίγουρα ο κόσμος ανησυχεί. Το θέμα των σεισμών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κύριε Σπυράκο, τα κτίρια μετά τον σεισμό του 99 στην Αθήνα είχαν κριθεί επικίνδυνα. Τα περισσότερα. Μέχρι σήμερα υπάρχουν στοιχεία για το τι έχει γίνει από το κράτος για αυτά τα κτίρια? Κοιτάξτε, γίνεται. Το κράτος έκανε την αξιολόγησή του, όπως η ΙΑΣ δηλαδή, αξιολόγησε τα κτίρια σε κίτρινα, γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν, και τα κόκκινα δεκαταφύλλα φυστέα. Υποτίθεται ότι στα κίτρινα έχουν γίνει επισκευές κατάλληλες, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται όπως παλαιότερα. Το υποτίθεται, μου άρεσε, κύριε Καθηγητή. Μπορώ να πω ότι δεν έχουν γίνει εργασίες σε πολλές περιπτώσεις όπως έπρεπε να γίνουν. Και είναι πάρα πολλοί λόγοι που δεν γίνονται εργασίες σωστά, δεν γίνονται μελέτες σωστά και δεν γίνονται επεμβάσεις σωστά. Υπάρχουν τέτοια θέματα, τα γνωρίζουμε, δεν πρέπει να το αποκρύπτουμε ότι συμβαίνουν αυτά, και είναι πάρα πολλοί λόγοι για το που αυτά συμβαίνουν. Ελπίζω ότι δεν θα συμβεί παρόμοιο φαινόμενο στις σεισμόπληκτες περιοχές, στη συγκεκριμένη περιοχή της Φιώτιδας που μιλάμε τώρα. Δηλαδή, θα υπάρχουν τα σωστά κίνητρα, οι σωστές διαδικασίες, ώστε να γίνουν οι μελέτες, να γίνουν οι επισκευές σωστά, να γίνει η έλεγχη από την ΙΑΣ σωστά, ώστε ο κάτοικος, ο ιδιοκτήτης, ο χρήστης να έχει ένα ασφαλές σπίτι μετά. Πρέπει να προσέξουμε ότι αυτό να γίνει, και χρειάζεται και από τη μεριά των μηχανικών η ευσυνειδησία που την έχουν ως επαγγελματίες. Χρειάζεται η γνώση που επίσης την έχουν ως επαγγελματίες. Χρειάζεται τη μεριά της πολιτείας η σωστή χρηματοδότηση των μελετών και των επεμβάσεων, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι σωστά αν δεν καταπανηθούν για τα άλλα χρήματα. Όλα αυτά τα πράγματα να λειτουργήσουν μαζί,
Και οπωσδήποτε και ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αντιληφθεί και αυτός ότι πρέπει να γίνει μια σωστή δουλειά. Να ενισχυθεί η κατασκευή, να επισκεφθεί η κατασκευή πριν την ΕΤΑ στο σπίτι του. Κύριε καθηγητά, έχουν περάσει. Να λειτουργήσουν με ευσυνειδησία. Κύριε καθηγητά, με ακούτε? Βεβαίως. Έχουν περάσει 14 χρόνια από το σεισμό της Αθήνας, έτσι. Και αν. Ναι, ναι. Και όπως γνωρίζουμε, τίποτα δεν έχει επισκευαστεί. Λίγα πράγματα έχουν γίνει και μιλάω και για δημόσια κτίρια, νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Εσείς θα ξέρετε καλύτερα, εκκλησίες και τα λοιπά. Δεν έχουν ελεγχθεί καθόλου. Δηλαδή, αν το καθόλου μου άρεσε. Λοιπόν, τα σχολεία, λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα που είναι οι συνάψεις κοινού, όπως σωστά λέτε, κινηματογράφοι, εκκλησίες, κέντρα διασκέδασης, αθλοπαιδιές, όλα αυτά, δεν έχει ελεγχθεί απολύτως τίποτε. Ωραία. Οπότε όταν ένας σεισμολόγος σας λέει ότι εδώ στην Αττική γειτονεύουν ρήγματα τα οποία έχουν περιόδους επανάληψης μικρές, δηλαδή της τάξης των 20-25 ετών. Σας δίνω ένα παράδειγμα του σεισμού των Αλκιονίδων, το 81, έτσι. Δεν θα αργήσουμε να ξανά έχουμε έναν μεγάλο ισχυρό σεισμό από εκεί πέρα και γνωρίζετε πολύ καλά εσείς τι είχε γίνει το 81 με τα σπίτια της Αθήνας. Μετά ήρθε το 99, καταπονηθήκανε για άλλη μια φορά. Και έχουμε φτάσει 13 χρόνια μετά να μην έχει γίνει τίποτα και να φτάνουμε και σε όρια να κινδυνεύουμε, εάν τυχόν ξανακάνει μεγάλο ισχυρό σεισμό ο Κορινθιακός, η Θήβα, ο Οροπός, καταλαβαίνετε κι εσείς τι μέλη γενέστε στις κατασκευές. Κοιτάξτε, το κράτος έχει εκδώσει τις εντολές, τις διάφορες κατά καιρούς όλοι οι υπουργοί. Δεν λέω ότι αυτή είναι η δικιά σας, κύριε καθηγητά. Αλλά δεν έχει γίνει όμως, ναι, ότι υπάρχουν εντολές. Υπάρχουν, αλλά δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες επεμβάσεις. Δεν έχουν γίνει αυτά. Επομένως. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι τραγικό. Μάλιστα. Ονόητο. Ονόητο. Τι άλλο να πούμε. Πάντως, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, πρόσφατα υπήρξε και ένα δημοσίευμα από την γαλλική εφημερίδα Le Monde που έκανε λόγο, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες πόλεις και χώρες όπου αναμένεται, μέσα σε εισαγωγικά, ένας μεγάλος σεισμός. Έγραψαν ακόμα ότι μπορεί να είναι και με μέγεθος 9, μπορεί να φτάσει και τα 9 ρίχτερ. Ναι, και το κάνανε καλοκαιρινό μήνα, όταν είχαμε 17 εκατομμύρια τουρίστες εδώ πέρα. Για να κάνουν τι? Γιατί εμείς οι Έλληνες ξέρουμε ότι απλά έχουμε και εφτάρια και εχτάρια. Και οχτάρια. Το να βγει η Le Monde και να μας πει ότι είμαστε η πιο σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη δεν μας είπε τίποτα καινούργιο, αυτό το γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι. Απ' την άλλη μεριά όμως, η γαλλική κυβέρνηση μαζί με τη γερμανική κυβέρνηση έχουν αποφασίσει να σταματήσουν τη χρηματοδότηση για αποκατάσταση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο και πολιτικό θέμα, έτσι. Απ' τη μια μεριά μας λένε ότι είμαστε η πιο επικίνδυνη χώρα και απ' την άλλη μεριά σταματάνε τα κονδύλια. Εδώ βλέπουμε και το χάρτη που δημοσιεύτηκε στην Le Monde, όπου η κύριε Χουλιάρα φαίνεται σε κόκκινο χρώμα. Δεν είναι τίποτα καινούργιο. Αυτός ο χάρτης δεν μας λέει τίποτα. Δείχνει σε κόκκινο την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία, αυτά τα γνωρίζουμε. Το θέμα είναι τι κάνει η Le Monde για μας, τι κάνει η Γαλλία για μας, τι κάνει η κυρία Μέρκελ για μας, που δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Εδώ όμως τίθεται και θέμα ανησυχίας. Αυτά τα κάνουμε για να πούνε στους τουρίστες ότι προσέξτε καλά και πηγαίνετε σε επικίνδυνες περιοχές, μείνετε σε κατάλληλα καταλήμματα. Τίθεται και θέμα ανησυχίας του κόσμου, κύριε Σπυράκο και κύριε Χουλιάρα. Γιατί το εξής γεγονός ότι άλλες χώρες γειτονικές, όπως παραδείγματος χάρη η Τουρκία, μπόρεσε να αξιοποιήσει και να μπορέσει να βρει κατάλληλα κεφάλαια ώστε να πραγματοποιήσει μελέτες και ακολούθως επεμβάσεις σε γερμανικά κεφάλαια. Στην Κωνσταντινούπολη. Το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά. Γερμανικά κεφάλαια κυρίως, έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν δαπανηθεί χρήματα και σε γειτονικές χώρες για τη θωράκιση των χωρών αυτών. Έτσι. Κάτι παρόμοιο σε μικρότερη έκταση έγινε και στην Ιταλία, στην Εμίλια Ρωμάνα, στο σεισμό που είχαμε πριν. Επομένως. Τον σεισμό των εκκλησιών, όπως το χαρακτήρισαν αρκετοί συναδελφοί σας. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι αυτό, κάτι τέτοιο, δηλαδή 9 ρίχτερ δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Όχι, αυτά είναι επιστημονικά σενάρια. Αλλά οχτάριδες έχουμε και υπάρχουν ρήγματα
που έχουν δυνατότητα να δώσουν σεισμό 8 ρίχτερ στην Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός. Μάλιστα. Κύριε Σπυράκο, θα επισκεφτείτε ξανά την περιοχή της Αμφίκλειας? Ναι, έχουμε αναλάβει εκεί να εκπονήσουμε τη μελέτη και μάλιστα έτσι κατά κάποιο τρόπο σαν χορηγία, πείτε το, από το Πολυτεχνείο σε ορισμένες κατασκευές, οι οποίες είχαν ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, θα είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία και θα επισκεφτόμαστε και θα τις περιοχές αυτές. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Λοιπόν. Τα ακούσατε, κυρία Παπατσάκωνα. Είπε ξεκάθαρο ο καθηγητής. Τίποτα δεν έχει γίνει. Και περιμένουμε και ψάχνουμε για σεισμολόγο, ο οποίος θα μας πει τι ώρα θα χτυπήσει και θα έχουμε το ραντεβού με τον επόμενο εγκέλαδο. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι λίγο σε αυτό το θέμα. Δημοσιογραφικά δηλαδή να θα πρέπει να ενημερώνετε, να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο όσο όχι, αναφορά... θα πρέπει να πιέζετε την πολιτεία να χρηματοδοτεί αποκατάσταση σεισμοπλήκτων και ενίσχυση κτηρίων και όχι να ψάχνετε για την επόμενη καφετζού που θα σας πει πότε θα κάνει τον επόμενο σεισμό. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οπότε η πολιτική είναι αυτή που πρέπει να καλείτε και να τους κολλάτε στον τοίχο και να τους ρωτάτε γιατί δεν δίνονται κονδύλια σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Στο αστεροσκοπείο Αθηνών υπάρχει, φαντάζομαι, η δυνατότητα να έρχονται σε επικοινωνία και με τους αρμόδιους, ούτως ώστε να μελετάτε κι εσείς τα φαινόμενα που είναι σε εξέλιξη καθημερινά. Εγώ, όπως σας είπα πριν, εργάζομαι 25 χρόνια εκεί κάτω. Η πολιτική, είμαστε δημόσιος φορέας, ανήκουμε στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά είμαστε επιχειρησιακό γρανάζι της πολιτικής προστασίας, έτσι. Είμαστε σε 24-ωρη λειτουργία, 365 μέρες το χρόνο, με βάρδιες. Με ρωτήσατε το τι ενημέρωση έχουμε εμείς από πολιτικούς και πολιτεία. Οι πολιτικοί μας θυμούνται όταν κουνιέται κάποια περιοχή της Ελλάδος και από εκεί και πέρα υπάρχει, τα ξεχνάμε όλα. Στο αστεροσκοπείο σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 20 άτομα τα οποία δουλεύουν από το 2004, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δουλεύουν ακόμη με συμβάσεις. Δεν έχουν μονιμοποιηθεί αυτά τα άτομα, είναι επιστημονικό προσωπικό το οποίο κάνει νυχτερινές βάρδιες, Σαββατοκύριακα αργίες και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν αυτά τα άτομα να πάνε σπίτι τους και εμείς να μείνουμε αθωράκιστοι σαν χώρα. Μάλιστα. Να επιστρέψουμε όμως λίγο στο θέμα της σεισμικότητας γενικότερα στην Ελλάδα. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα και στην περιοχή της Κρήτης, έτσι δεν είναι? Η περιοχή της Κρήτης πάντα έχει σεισμικότητα. Δηλαδή στην Κρήτη σχεδόν κάθε μήνα καταγράφουμε ένα σεισμό της τάξης των 5 ρίχτερ. Στο θαλάσσιο χώρο. Ναι, αυτό είναι το ευτύχημα, ότι η περιοχή της Κρήτης περισσότεροι γίνονται σε θαλάσσιες περιοχές. Δεν δημιουργούν προβλήματα. Η Κρήτη πριν λίγο καιρό είχε δώσει ένα σεισμό κάτω από το Τιμπάκι μεγέθους 5,9 ρίχτερ και εκεί εντοπίζεται μετά από αυτόν τον ισχυρό σεισμό, εκεί εντοπίζεται και μια μετασεισμική ακολουθία. Καθαρή μετασεισμική ακολουθία, γιατί τα μεγέθη είναι τριάρια, τεσσάρια, δεν δημιουργούν προβλήματα. Αλλά όπως βλέπετε και εσείς περιοδικά, κυρία Παπατσάκωνα, σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Πριν λίγο διάστημα είχε και ξεκινήσει μια έντονη δραστηριότητα στην περιοχή των Αλγιονίδων, στα Βίλια, έτσι. Οπότε όταν βλέπουμε ένα τέτοιο φαινόμενο που είναι κοντά στην πρωτεύουσα, σε επικίνδυνη περιοχή που έχει δώσει σεισμή στη τάξη των 7 ρίχτερ, καταλαβαίνετε κι εσείς, γι' αυτό είπα και στον κύριο Σπυράκου για την κατάσταση των κτηρίων στην πρωτεύουσα. Μάλιστα. Επομένως, θέλω να εξηγήσουμε λίγο και να εξηγήσετε εσείς πώς γίνεται και για ποιο λόγο επιστημονικά υπάρχει, αισθανόμαστε πολύ έντονα το σεισμό που γίνεται που έγινε στην Αμφίκλεια, τον αισθανθήκαμε και στην Αθήνα. Επιστημονικά πώς αναλύετε εσείς αυτή την το ότι τον αισθανθήκαμε κι εμείς, ότι κουνηθήκαμε κι εμείς στην Αθήνα? Η εδαφική κίνηση, υπάρχουν δύο εδαφικές κινήσεις την ώρα ενός σεισμού.
υπάρχει η κατακόρυφη, το πάνω κάτω το λεγόμενο, και υπάρχει το οριζόντιο, το πέρα δόθε το λεγόμενο. Λοιπόν, όσο πιο μακριά είναι το επίκεντρο από εμάς, όταν είμαστε κοντά στο επίκεντρο, είναι το πάνω κάτω, δηλαδή το κτίριο ανεβοκατεβαίνει. Όταν ο σεισμός είναι σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 50 χιλιόμετρα, είναι το πρώτο κύμα που θα καταλάβουμε, είναι το πέρα δόθε. Το οριζόντιο κύμα, και αυτό είναι που κόβει κτίρια στα δύο, αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο και αυτό είναι και αυτό που πιο πολύ αισθάνεται και ένας άνθρωπος, παρά το κατακόρυφο. Οπότε αυτές οι περιοχές, η περιοχή της Λαμίας, η περιοχή των Αλκιονίδων, τα γειτονικά ρήγματα των Θηβών, του Οροπού, οπότε γίνονται αυτοί οι μικροί σεισμοί, οι τεσσάριδες, που κουνιέται η Αθήνα, και η ταλάντωση των κτηρίων είναι η οριζόντια κίνηση, και γι' αυτό ακριβώς καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτούς τους σεισμούς που απέχουν μερικές δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από εμάς. Έχετε αναφέρει ότι εξαρτάται από αυτά τα δύο, δηλαδή αν είναι κατακόρυφο ή οριζόντιο. Η κίνηση, είναι η εδαφική κίνηση. Η εδαφική κίνηση και στην αντίδραση των κτηρίων. Δηλαδή... Βεβαίως. Άλλη αντίδραση είναι να σηκωθεί ένα κτίριο και να κάτσει στην ίδια ακριβώς θέση, και άλλο είναι να ταλαντωθεί οριζοντίως. Γιατί με την οριζόντια ταλάντωση είναι οι κολόνες αυτοί που παθαίνουν τις σοβαρότατες ζημιές, και εκεί οφείλονται και οι περισσότερες ζημιές. Μάλιστα. Σας ανησυχούν οι σεισμοί που έχουν γίνει, κύριε Χουλιάρα, και στην Αττική? Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό είπα και στον καθηγητή, ότι εμένα με ανησυχούν όχι οι σεισμοί, γιατί η λέξη ανησυχία δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του σεισμολόγου. Κάθε φορά που γίνεται ένα σεισμός, δεν ανησυχεί ο σεισμολόγος, τη δουλειά του κάνει. Κοιτάει να δει πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Δεν με ανησυχούν οι σεισμοί, με ανησυχούν τα κτίρια. Τα κτίρια σκοτώνουν και όχι οι σεισμοί. Όπως είπα και στον καθηγητή, οι αποστάσεις των Αλκιονίδων, το ότι οι Αλκιονίδες έχουν πάνω από 20 τόσα χρόνια να μας δώσουν ένα σεισμό από το 81, η κοντινή απόσταση με την Αθήνα, η επιβαρημένη κατάσταση των κτιρίων της Αθήνας μετά το 81 και το 99, όπως είπατε κι εσείς, αυτό βέβαια είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξει πάρα πολύ προσεκτικά το κράτος. Η ΙΑΣ, η υπηρεσία δηλαδή που αποκατάσταση σεισμοπλήκτων, και να δούμε τι θα γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα. Ιδιαίτερη ακολουθία, σεισμική ακολουθία, έχουμε και στο Αίγιο, έτσι δεν είναι, κατά τη είχαμε, διάρκεια. Ναι, είχαμε. Ευτυχώς εκεί πέρα έχει κοπάσει η κατάσταση. Ήταν μια έντονη ακολουθία, αλλά με μικρά μεγέθη. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος εκεί ήταν 3,7 ρίχτερ, τίποτα. Αλλά εκεί είχαμε ένα φαινόμενο που χτύπαγε 100 σεισμούς την ημέρα. Και είχαν μια διαρκή καταπώνηση τα παλιά σπίτια από σεισμούς της τάξης των 2-3 ρίχτερ. Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, εκεί πήγε καλά. Ήταν μια... Πήγατε εσείς στην περιοχή, ναι, βέβαια, καταστήσατε πέρα. Και σεισμογράφους. Ναι, είχαμε βάλει τοπικό δίκτυο εκεί πέρα, λειτουργήσε 3 μήνες, αλλά απεδείχθη, όπως είχαμε πει εξ αρχής, ότι ήταν μια σμηνοσειρά, δηλαδή που δεν οδήγησε σε τίποτα μεγαλύτερο. Mm-hmm. Αυτό είχε φανεί εξ αρχής. Τώρα έχουμε μια διαφορετική περίπτωση. Εδώ όπως ο κύριος Βαρότσος, ο καθηγητής, κύριε Χουλιάρα, μετά τις 13 Ιουνίου που βγήκε η πρώτη έρευνα, που δημοσιεύτηκε η πρώτη έρευνά του, στις 13 Αυγούστου, όπως είπαμε και πριν, δημοσίευσε άλλη μια έρευνα. Όχι, την επιβεβαίωση. Την επιβεβαίωση. Τι ακριβώς δηλαδή στην ουσία επιβεβαίωνε η συγκεκριμένη έρευνα? Επιβεβαίωσε βεβαίως την περιοχή όπου έγινε ο σεισμός ο οποίος περίμενε. 13 Ιουνίου δημοσίευσε ότι περιμένει σεισμό σε κάποιο σημείο, σε ένα συγκεκριμένο παραλληλόγραμμο στη Στερεά Ελλάδα. 7 Αυγούστου γίνεται ο σεισμός και μια εβδομάδα μετά επιβεβαιώνει την αρχική του εκτίμηση και μας λέει ότι θα έχουμε και συνέχεια. Mm-hmm. Οπότε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εγώ, ορισμένοι λίγοι από εμάς που συνεργαζόμαστε με τον Παναγιώτο Βαρότσο, ο Άκης ο Τσελέντης δηλαδή και εγώ, γνωρίζαμε πολύ καλά τι συμβαίνει, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είμαστε από αυτούς που λέγαμε ότι θα έχουμε μια φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία, και είδατε πολύ καλά τι είπαν οι συνάδελφοί μας και πώς
αποδεχτήκανε ότι δεν κάνανε σωστές εκτιμήσεις. Mm-hmm. Δεν ακούσουμε... πρέπει να βιαζόμαστε, δεν πρέπει να μας βιάζετε κι εσείς να κάνουμε γρήγορες εκτιμήσεις σε τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Μπορούμε να ακούσουμε τι είχε δηλώσει στη ζούγκλα, στο ζούγκλα.gr ο κύριος Τσελέτης για το θέμα της έρευνας της ομάδας ΒΑΝ. Που έχει ξεκινήσει από τον Άγουστο στην περιοχή της Αθήκλειας, η οποία προφανώς δείχνει ότι το φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε στην περιοχή εκεί τον Άγουστο δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Κατά συνέπεια, με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει περίπου σχεδόν ένα μήνα κλείνουμε έτσι που έχουμε όλη αυτή την συνεχόμενη δραστηριότητα, αυτό σημαίνει ότι η περιοχή είναι ακόμα σε διέγερση. Ο δεύτερος σεισμός, ο οποίος αρχικά είχε υπολογιστεί ότι έχει μέγεθος 4-8, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι έχει αρκετά μεγαλύτερο μέγεθος, δηλαδή επανεκτιμήσεις δείχνουν ένα μέγεθος τάξη του 5-2-5-3. Και αυτό να το αναφέρουμε με στοιχεία που έχουν μεσοδεί και από ελληνικούς και από ξένους φορείς και τα νεότερα μεγέθη δηλαδή που έχουν υπολογιστεί ακριβίας και από το σωστοπιο και από το πανεπιστήμιο. Ήταν ο κύριος Παπαζάχος, καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και αυτός είχε δηλώσει στο zoogla.gr ότι δεν έχει τελειώσει η ακολουθία. Είναι ένα φαινόμενο που συνεχίζεται και γίνεται σε μια περιοχή όπου έχει αυξημένη διέγερση, δηλαδή είναι σε διέγερση η περιοχή, ανέφερε ο κύριος Παπαζάχος. Μπορούμε να ακούσουμε και τον κύριο Τσελέντη. Η μετασυσμική ακολουθία, όπως επανειλημμένως έχω πει το τελευταίο καιρό από τότε που έγινε ο πρώτος σεισμός την 7η Αυγούστου, δεν φαίνεται να είναι φυσιολογική. Και αυτό το καταλάβαμε για τους λόγους ότι ο αριθμός των μετασυσμών και κυρίως τα μεγέθη τους δεν συνάδουν με το αρχικό μέγεθος. Πρέπει να ήταν λίγο διαφορετικά τα κατανομή των μεγεθών. Από την άλλη μεριά, εμείς από η ομάδα ΒΑΝ, την οποία συνεργαζόμαστε, είχε καταγράψει έντονα προσημικά σήματα στο σταθμό της Λαμίας από τον Ιούνιο. Από 13 Ιουνίου. Και μάλιστα 13 Ιουνίου έγινε πρώτη ανακοίνωση στο Κορνέλ. Έγινε ο σεισμός όπως είπαμε της 7ης Αυγούστου και επειδή ακούγονταν συνέχεια το επιχείρημα μπείτε στα σπίτια σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η ακολουθία είναι ομαλή. Η ομάδα έβγαλε και νέα ανακοίνωση στην 13η Αυγούστου, η οποία ανερθήθηκε αυτή στο Κορνέλ, η οποία επεσήμενε ότι το φαινόμενο είναι να εξελίξει και ότι κάτι μπορούσε να γίνει. Και έγινε όπως είδατε προχθές. Εκείνο το οποίο θέλω να καταλήξω είναι ότι πρέπει να έχουμε το νου μας, δεν γίνεται λόγο, αλλά πρέπει να έχουμε το νου μας. Για φανταστείτε, ο προχθεσινός σεισμός ήταν λίγο μεγαλύτερος, μπορεί να είχαμε και θύματα. Γιατί ένας μεγάλος αριθμός κτηρίων στην περιοχή είναι πολύ επιβαρημένος και μπορεί να έχει αστοχία, σημαντικό βαθμό, να υποστήσει σημαντικό βαθμό αστοχίας, ακόμα και σχετικά με μικρά μεγέθη. Ακούσατε τον κύριο Τσελέντη. Θα θέλαμε να πείτε στον κόσμο τώρα, ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, γιατί ανησυχεί όπως είπαμε. Ναι, αυτή τη λέξη ανησυχία, αυτή η λέξη σας είπα δεν μου αρέσει. Ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί. Ο κόσμος γεννήθηκε σε μια σεισμογενή χώρα, ξέρει πώς να αντιμετωπίζει το φαινόμενο του σεισμού. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι πώς τα κτίρια του δεν αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του σεισμού. Διότι το πρόβλημα, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα θα μας φέρει σε άλλη κατάσταση που άλλος δεν θα μπορεί να κάνει μια γερή κατασκευή, να δαπανίσει αρκετά λεφτά ώστε να θωρακίσει την οικία του. Λόγω της οικονομικής κρίσης θα κάνει διάφορες αυθαιρεσίες και αυτές τις αυθαιρεσίες θα την πληρώσει με την ίδια του τη ζωή. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Επομένως, να μην ανησυχούμε. Όχι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Για πολλούς, τα παλιά τα χρόνια, δηλαδή όταν έγινε ο σεισμός της Καλαμάτας το 1953, της Κεφαλονιάς, οι Κεφαλονίτες το λέγανε σοσμός. Γιατί μετά από αυτό το σεισμό ξαναχτίστηκε όλη η Κεφαλονιά, έγινε καινούρια και έκτοτε είχαμε 2-3 εξάριδες και εφτάριδες που δεν έχει κουνηθεί ούτε κεραμίδι. Όταν έχουμε καλές κατασκευές, δεν χρειάζεται ούτε να ανησυχούμε ούτε να φοβόμαστε τίποτα. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο που θα θέλατε να προσθέσετε για την σεισμική ακολουθία στην Αμφίκλεια πριν ψυχραιμία, κλείσουμε. Ψυχραιμία, υπομονή, θα περάσει. Μάλιστα. Κύριε Χουλιάρα, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και εγώ σας ευχαριστώ μαζί μας.
Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που αναφέρατε και που είπατε και τη συζήτηση και με τον καθηγητή, τον κύριο Σπυράκο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε. Ραντεβού πάλι αύριο, 1 με 2.